Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Θα ανοίξουμε σήμερα μια ενδιαφέρουσα συζήτηση στο πλαίσιο του Ολυμπία Φόρουμ με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Νότι Μηταράκη. Καλησπέρα, κύριε Μηταράκη. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ τους διοργανωτές για αυτή την πρόσκληση. Ακριβώς, γιατί μας δίνουν τη δυνατότητα να ανοίξουμε ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα επίκαιρο και χωρίς εισαγωγές θα μπω κατευθείαν στο θέμα και θα πάω από την αρχή, Υπουργέ, επειδή απαντάτε σε αυτά τα ερωτήματα, τα οποία τα βλέπουμε παντού, στα θέματα της επικαιρότητας. Και θα ξεκινήσω με κάτι το οποίο και στον ελληνικό τύπο έχει παίξει, αλλά και στα διεθνή μέσα, και το κυριότερο το έχουμε δει να το αναδεικνύουν και Έλληνες ευρωβουλευτές στο Ευρωκοινοβούλιο. Δηλαδή, απευθείας θα μεταφέρω την εικόνα ότι η χώρα μας κάνει παράνομες επαναπροωθήσεις, δηλαδή τα περίφημα pushbacks, δεν έχει μια φιλική μεταναστευτική πολιτική η οποία ανατηρεί το ευρωπαϊκό πλαίσιο και τα ευρωπαϊκά δικαιώματα, και το βλέπουμε αυτό να καταγράφεται, να αναδεικνύεται στο Ευρωκοινοβούλιο, επαναλαμβάνω, από Έλληνες ευρωβουλευτές. Τι απαντάτε σε αυτό? Τελικά η χώρα μας πώς διαχειρίζεται πρόσφυγες και μετανάστες που φτάνουν είτε στις ακτές μας είτε στα εδάφη μας? Καταρχήν, ξεκάθαρα, η χώρα μας εφαρμόζει μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, απόλυτα σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα συνορεύει με ασφαλείς χώρες. Η Ελλάδα παρέχει διεθνή προστασία εκεί που προβλέπει η συνθήκη της Γενέπης και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και νομίζω ότι η συζήτηση έχει γίνει εξόχως πολιτική στην Ευρώπη. Τη στιγμή που το Σοσιαλιστικό Κόμμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαμαρτύρεται για την πολιτική αρκετών κρατών μελών ως προς το θέμα των εξωτερικών συνόρων, την ίδια στιγμή η πλειοψηφία των κρατών μελών, με επιστολή της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητάμε να αλλάξει ο τρόπος διαχείρισης του μεταναστευτικού. Καθώς βλέπουμε την εργαλειοποίηση να γίνεται πλέον κανόνας σε πολλά εξωτερικά σύνορα, καθώς βλέπουμε την πίεση που ασκούν τα κυκλώματα λαθροδιακινητών για να φέρουν οικονομικούς μετανάστες στην Ευρώπη με ένα παράνομο τρόπο, είναι δεδομένο ότι η Ευρώπη πρέπει να αντιδράσει. Αλλά ξεκάθαρα, εμείς δεν πιστεύουμε στην Ευρώπη φρούριο. Εμείς πιστεύουμε σε μια πολιτική όπου η μετανάστευση, είτε για οικονομικούς λόγους είτε για ανθρωπιστικούς λόγους, διέπεται από κανόνες. Σας θυμίζω ότι η χώρα μας είναι από τις πρώτες χώρες που παρήχαμε διεθνή προστασία σε Αφγανές πρόσφυγες, γυναίκες με υψηλά αξιώματα στο Αφγανιστάν, που από τη θέση τους εμφανέστατα διέτρεχαν ατομικό κίνδυνο. Γυναίκες βουλευτές, γυναίκες δικαστές, γυναίκες δικηγόροι. Συνολικά αυτή τη στιγμή έχουμε εγκρίνει να πάρουμε 700 άτομα από το Αφγανιστάν. Είμαστε από τις χώρες που παρέχουμε από τις σημαντικότερες βοήθειες και μια ανθρωπιστική γέφυρα με το Αφγανιστάν. Αλλά το κάνουμε με κανόνες. Το κάνουμε σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, με την κοινωνία των πολιτών, με άδειες που δίδονται για αυτές τις πτήσεις να έρθουν στη χώρα μας. Δεν μπορούν τα κυκλώματα λαθροδιακινητών που κινούνται στα ανατολικά μας σύνορα, αυτοί να επιλέγουν ποιος θα έρθει στην Ευρώπη. Αυτό δεν είναι ανεκτό. Ειδικά επειδή η Τουρκία, είναι ξεκάθαρο η άποψή μας, είναι μια ασφαλής χώρα. Δεν είναι μια χώρα σε εμπόλεμη κατάσταση. Γενικά η Ευρώπη δεν συνορεύει με εμπόλεμες περιοχές. Βλέποντας δημοσιεύματα σε μέσα τα οποία είναι διεθνή και Έλληνες ευρωβουλευτές, το επαναφέρω αυτό, στο Ευρωκοινοβούλιο να λένε ότι η χώρα μας έχει δώσει δείγματα γραφής όπως δύο τρόπο αποτροπής προσφύγων και μεταναστών. Κάποιοι είχαν πει ακόμα ότι μπορεί να έχουμε βουλιάξει ακόμα και βάρκες. Εσείς τι απαντάτε? Θα έπρεπε να το ψάξουμε αυτό? Και κυρίως τους Έλληνες ευρωβουλευτές, τους συναδέλφους σας, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς μεταφέρουν και μια εικόνα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Τι απαντάτε? Έχω πει ξεκάθαρα ότι πολλοί αναπολούν τις ροές του 2015. Για το ΣΥΡΙΖΑ, το μεταναστευτικό ήταν μια ιδεολογική επιλογή. Θέλανε να γίνουμε πύλη εισόδου για την Ευρώπη. Αλλά θυμάστε τι έγινε. Γίναμε πύλη εισόδου το 2015. Η μεγάλη επίπτωση στα νησιά μας και στις πόλεις μας τη θυμόμαστε όλοι. Και βέβαια, πολύ γρήγορα οι Ευρωπαίοι τελικά κλείσαν τα σύνορα στα βόρεια σύνορα της Ελλάδος, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στη χώρα μας. Αυτή την εποχή την αναπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αν θέλετε, υπάρχει και μια μικροπολιτική διάσταση εδώ πέρα ότι αυτό θεωρούν ότι θα δημιουργούσε ένα πολιτικό θέμα στην κυβέρνηση. Εμείς έχουμε πει ξεκάθαρα ότι δεν θέλουμε να είμαστε η πύλη εισόδου. Αυτό λοιπόν στέλνω ως μήνυμα σε όλους. Η Ελλάδα είναι υπέρ της νόμιμης μετανάστευσης, είναι υπέρ της στήριξης των ανθρώπων που πραγματικά διατρέχουν κίνδυνο, αλλά με κανόνες. Έχουν γίνει πολλές έρευνες και η Frontex έχει κάνει έρευνα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κάνει έρευνα, και μέχρι στιγμής όλες αυτές οι έρευνες που έχουν γίνει δεν αποδεικνύουν αυτά που ισχυρίζονται κάποιες μη κυβερνητικές οργανώσεις. Η Ελλάδα φυσικά και διερευνά διάφορες καταγγελίες. Σας θυμίζω, προκαιρού είχε ανακοινωθεί ότι και η εισαγγελία του Αρείου Πάγου είχε ζητήσει να γίνει έρευνα, και οι δικές μας ανεξάρτητες αρχές διερευνούν καταγγελίες.
Το είπα και στην αρμόδια επίτροπο, στην κυρία Γιώχανσον, όταν συναντηθήκαμε πρόσφατα στα πλαίσια του Συμβουλίου Υπουργών στο Λουξεμβούργο, ότι αυτονόητα η Ελλάδα θα κάνει έρευνα για τις καταγγελίες που υπάρχουν, και το επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος του Συμβουλίου Υπουργών, ο κύριος Χόζ, ο υπουργός από τη Σλοβενία, στη συνέντευξη τύπου. Έχει ξεκινήσει, Υπουργέ, αυτή η έρευνα? Βεβαιότατα έχουν ξεκινήσει έρευνες, τις οποίες αντιλαμβάνεστε, εμείς ως κυβέρνηση δεν μπορούμε να γνωρίζουμε την εξέλιξή τους, γιατί είναι έρευνες που είτε γίνονται από τη δικαιοσύνη, είτε γίνονται από ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες δεν λογοδοτούν στην κυβέρνηση. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και κάτι άλλο, το οποίο περνάει στα ψηλά. Ο κ. Ζεχόφερ, ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών, είπε καθαρά ότι είναι ανοιχτό το ζήτημα να έχουμε συνοριακούς ελέγχους. Δηλαδή, η Γερμανία να αντιμετωπίσει τη χώρα μας με διαφορετικό τρόπο σε ό,τι αφορά τους πρόσφυγες και τους μετανάστες σε αυτή την κρίσιμη περίοδο. Τι απαντάτε σε αυτό και πώς ξεκίνησε αυτή η συζήτηση με τον Γερμανό Υπουργό Εσωτερικών? Καταρχήν, εδώ και χρόνια υπάρχουν κάποιοι ειδικοί έλεγχοι. Όποιος από εμάς προσγειώνεται σε γερμανικό αεροδρόμιο, από πτήση από Αθήνα, συνήθως υπάρχουν αστυνομικοί οι οποίοι κάνουν έλεγχο διαβατηρίων στην έξοδο από την πτήση. Αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει δυστυχώς εδώ και χρόνια. Οι δευτερογενείς ροές είναι μια πραγματικότητα σε μια ενιαία Ευρώπη. Υπάρχει αντίληψη σε κάποια κράτη-μέλη ότι το μεταναστευτικό τελικά επιβαρύνει μόνο τις χώρες πρώτης υποδοχής. Αυτονόητα αυτό δεν ισχύει. Και όταν τα κυκλώματα λαθροδιακινητών κερδίζουν τη μάχη εναντίον μας στα ανατολικά σύνορα της Ελλάδος, οι ήδη λαθροδιακινητές θα κερδίσουν το στοίχημα στα εσωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά η υπόθεση με τη Γερμανία δεν αφορά ετούντες άσυλο οι οποίοι παράτυπα μετακινήθηκαν μέσα στην Ευρώπη. Και νομίζω υπάρχει ένα ρεπορτάζ της Deutsche Welle πολύ αναλυτικό που διάβαζα πριν από λίγο. Αφορά ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρει άσυλο στην Ελλάδα, κατά συνέπεια έχουν άδεια παραμονής νόμιμη εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτή η άδεια παραμονής νόμιμα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνει τη δυνατότητα μετακίνησης για περιορισμένο χρονικό διάστημα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι φεύγουν νόμιμα από τη χώρα μας και νόμιμα πάνε σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός ότι δεν επιστρέφουν στη χώρα μας είναι αποτέλεσμα αποφάσεων των δικαστηρίων αυτών των κρατών, οι οποίοι θεωρούν ότι η χώρα μας δεν έχει τις ίδιες υλικές συνθήκες υποδοχής προσφύγων από ό,τι έχουν, παραδείγματος χάρη, Γερμανία. Σας θυμίζω όμως, γιατί εδώ είναι τα οξύμορα της πολιτικής. Ναι, ακούτε και το αντίθετο όμως. Να σας θυμίσω, γιατί εδώ είναι το οξύμορο της πολιτικής, ότι η χώρα μας έκανε μεγάλες περικοπές στο κοινωνικό κράτος τα τελευταία 10 χρόνια, ως αποτέλεσμα της απέτησης των ίδιων χωρών στα πλαίσια των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής της χώρας μας. Παραδείγματος χάρη, μας λένε ότι η χώρα μας δεν έχει δωρεάν σπίτια για ανθρώπους που τα χρειάζονται. Η πραγματικότητα είναι ότι υπήρχε οργανισμός εργατικής κατοικίας, ο οποίος σταμάτησε να δημιουργεί νέες κατοικίες στα χρόνια των μνημονίων, κατά απέτηση των Γερμανών. Ερχόμαστε τώρα και λέμε ότι η Ελλάδα δεν έχει τις ίδιες παροχές που έχει η Γερμανία. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αλλά εμείς ως κυβέρνηση δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε μια διαφορετική πολιτική κοινωνικών προνομίων για τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες σε σχέση με τους Έλληνες πολίτες. Το αντίθετο, προσφέρουμε μια ίση ευκαιρία πρόσβασης στο κοινωνικό κράτος για όλους τους νόμιμους διαμένοντες στη χώρα. Κάναμε λοιπόν μια συμφωνία με τη Γερμανία, η οποία συμφωνία με τη Γερμανία λέει ότι θα χρηματοδοτηθεί στα πλαίσια του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης ένα οικιστικό πρόγραμμα στην Ελλάδα για να βοηθήσει ετούντες άσυλο που γίνονται πρόσφυγες και αναγνωρίζονται στη χώρα μας να παραμείνουν εδώ. Αυτό δεν αφορά επιστροφές από τη Γερμανία, το οποίο διαβάζω σε ένα δημοσίευμα χτες, θέτει τώρα θέμα η Γερμανία. Αυτό δεν προβλέπεται στη συμφωνία που έχουμε κάνει με το Γερμανικό Υπουργείο Εσωτερικών. Θα τη δώσετε αυτή την απάντηση άμεσα στον κύριο Ζεχόφερ? Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητήσουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες των Υπουργείων. Για μας, οι άνθρωποι αυτοί φύγαν από τη χώρα μας νομίμως. Μάλιστα. Και ο λόγος που υπάρχουν δευτερογενείς ροές μέσα στην Ευρώπη είναι ότι κάποιες χώρες έχουν ένα πολύ πιο αναπτυγμένο σύστημα κοινωνικής υποστήριξης. Να σας το πω και ανάποδα. Οι χώρες μας πληρώνουμε αυτή τη διαφοροποίηση που μας καθιστούν πύλες εισόδου. Δηλαδή, αυτές οι ροές που έρχονται στη χώρα μας δεν έρχονται γιατί θέλουν να μείνουν στη χώρα μας, έρχονται γιατί θέλουν να πάνε σε χώρες σαν τη Γερμανία. Άρα, εμείς πληρώνουμε εντός εισαγωγικών το γεγονός ότι αυτές οι χώρες προσελκύουν οικονομικούς μετανάστες. Έχετε στο άμεσο χρονικό διάστημα μπροστά σας την ολοκλήρωση ενός εθνικού σχεδίου για την υποδοχή. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Και ένα δεύτερο που θα θέλαμε να μάθουμε σίγουρα όλοι είναι το τι γίνεται με τις κλειστές δομές οι οποίες εντάσσονται σε αυτό το ολοκληρωμένο σχέδιο υποδοχής. Πώς προχωρά αυτό και τι γίνεται με τις κλειστές δομές?
Καταρχήν να πω ότι στις αρχές του 2020 είχαμε 92.000 άτομα σε δομές φιλοξενίας, 121 δομές λειτουργούσαν σε όλη τη χώρα. Σήμερα έχουμε περιοριστεί 35, έχουμε κλείσει 86 δομές. Και από 92.000 άτομα έχουμε 38.000 άτομα. Και αυτός ο αριθμός βαίνει ταχύτατα μειούμενος, καθώς ο ρυθμός αυτών που φεύγουν από τη χώρα είναι πολύ μεγαλύτερος από τον αριθμό αυτών που έρχονται στη χώρα. Άρα, ο στόχος μας ο πρώτος ήταν ο δραστικός περιορισμός των αριθμών των δομών και η μετατροπή τους σε κλειστές και ελεγχόμενες. Η ΣΑΜΟΣ λειτουργεί ήδη. Η ΚΟΣ και η ΛΕΡΟΣ θα εγκαινιαστούν στα τέλη Νοεμβρίου. Μέσα στο 2022 θα εγκαινιαστεί η ΧΙΟΣ και η ΛΕΣΒΟΣ. Και οι υπόλοιπες δομές που υπάρχουν στην υπηρετική Ελλάδα έχουν ξεκινήσει προγράμματα ενίσχυσης της περίφραξης, δημιουργίας ηλεκτρονικής πύλης, καμερών ασφαλείας. Συστήματα που έχουν δύο στόχους. Πρώτον, πολύ πιο αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Και δεύτερον, ένα αίσθημα ασφάλειας, πρώτα για τους ίδιους ωφελούμενους, για το προσωπικό το δικό μας και για τις τοπικές κοινωνίες. Είστε ο ίδιος νησιώτης. Η κατάσταση, η εικόνα που παίρνετε τώρα από τα νησιά, αλλά και η συζήτηση που γίνεται στην ενδοχώρα, σε ό,τι αφορά τις δομές, την ύπαρξή τους ή ακόμα και τη δημιουργία νέων, πώς τη βλέπετε, πώς απαντάτε στις τοπικές κοινωνίες? Στοιχείο, πριν 1,5 χρόνο είχαμε περίπου 7.000 μετανάστες. Σήμερα έχουμε 300. Mm-hmm. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια τεράστια μεταβολή και με αποτέλεσμα πλέον δημοτικά συμβούλια όπως το Δημοτικό Συμβούλιο της Μυτιλήνης να εγκρίνει τη νέα δομή. Η πλειοψηφία των νησιωτών, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε το προηγούμενο Σάββατο, το 62% των νησιωτών προτιμούν τις νέες κλειστές ελεγχόμενες δομές, τις θέσεις τοποθεσίες που έχουμε προτείνει σε σχέση με τις ανοιχτές δομές που λειτουργούν σήμερα. Αντιλαμβάνεστε ότι στην πολιτική πάντα θα υπάρχουν αυτοί που για ιδεολογικούς λόγους διαφωνούν στις κλειστές δομές, σεβαστό, ή για μικροπολιτικούς λόγους θέλουν να κάνουν μια τοπική αντιπολίτευση. Η πλειοψηφία όμως πλέον των νησιωτών βλέπει ότι η ζωή στα νησιά σήμερα δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βιώσαμε την περίοδο 15-19. Κρίσεις όπως αυτή που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Αφγανιστάν την παρακολουθεί όλη η Ευρώπη και όχι μόνο, και βέβαια έχουμε και την δική μας τοποθέτηση ότι δεν θα αναγνωρίσουμε σε καμία περίπτωση αυτή την κυβέρνηση που υπάρχει τώρα, αν μπορεί κανείς να την πει κυβέρνηση στο Αφγανιστάν. Πώς επηρεάζει η δική μας χώρα? Γιατί η αλήθεια είναι ότι με το που ξεκίνησε η κρίση στο Αφγανιστάν, όλοι σκέφτηκαν αμέσως νέες μεταναστευτικές λοές. Αυτό το ενδεχόμενο εμφανώς υπάρχει, αλλά στην πράξη αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δει καμία μεταβολή. Ούτε έχουμε βιώσει ακόμα, και δεν ξέρω αν θα συμβεί, μαζικές εξόδους από το Αφγανιστάν. Όλες οι χώρες στη διαδρομή έχουν εκφράσει μια αντίρρηση στο να αποτελέσουν διάδρομοι μετακίνησης μεγάλου αριθμού προσφύγων και μεταναστών από το Αφγανιστάν. Η διεθνής κοινότητα, πολύ πιο οργανωμένα σε σχέση με προηγούμενες κρίσεις, προσπαθεί να παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια. Η πραγματικότητα βέβαια είναι ότι ακόμα η κατάσταση είναι θολή. Αυτό να είμαστε ξεκάθαροι. Mm. Πάντως εμείς ως χώρα αυτή τη στιγμή δεν βιώνουμε κάποια ιδιαίτερη πίεση, ούτε και είμαστε προετοιμασμένοι για ένα γεγονός σαν αυτά που βιώσαμε πέρυσι, να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε αποφασιστικά. Γιατί, όπως ξέρετε, δεν συνορεύουμε εμείς με το Αφγανιστάν. Στην πανδημική περίοδο, που τη βιώνουμε, δεν την έχουμε αφήσει ακόμα πίσω μας δυστυχώς την πανδημία, ποια ήταν η κατάσταση στις δομές σε ό,τι αφορά πρόσφυγες και μετανάστες, σε ό,τι αφορά επίσης τον εμβολιασμό τους και τη συνύπαρξή τους με τις τοπικές κοινωνίες, για φόβους διασποράς, για την κίνησή τους, για όλες αυτές τις συζητήσεις που στην αρχή ήταν πρωτόγνωρες, αλλά τώρα έχουμε 2 χρόνια πανδημίας? Κοιτάξτε, προβλέπανε πολύ πέρυσι. Και έγινε και συζήτηση και στο Κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κυρίως οι κοινοβουλευτικές ομάδες της αριστεράς προβλέπανε μαζικές αρνητικές επιπτώσεις από την πανδημία στις δομές μεταναστών. Η πραγματικότητα είναι μετά από 1,5 χρόνο ότι από τους 40.000 ανθρώπους που ζούσαν στις 5 δομές φιλοξενίας στα νησιά μας, δεν είχαμε ούτε μία πόλη ανθρώπινης ζωής. Το ποσοστό των κρουσμάτων στις δομές δεν διαφέρει από τον γενικό πληθυσμό. Ο αριθμός των θανάτων συνολικά που έχουμε από, το μεταναστευτικό, από την πανδημία σε μετανάστες είναι 4. Mm-hmm. 4 άτομα σε 92.000 μετανάστες. Άρα μέχρι στιγμής το σχέδιο αντιμετώπισης πανδημίας λειτουργήσε. Από εκεί και πέρα οι εμβολιασμοί προχωρούν. Δυστυχώς οι εμβολιασμοί στις δομές φιλοξενίας παραμένουν κάτω από το μέσο όρος, ίσως αρνητικά επηρεαζόμενοι από το πολύ χαμηλό ποσοστό θνησιμότητας που αυτές οι κοινωνίες βιώσαν. Προσπαθούμε διαρκώς με τον ΕΟΔΗ μέσα στις δομές και ήταν από τα πρώτα μέρη που ξεκίνησαν εμβολιασμοί εκτός των εμβολιαστικών κέντρων. Ξεκινήσαμε από τα πρώτα μέρη να κάνουμε μέσα στις δομές φιλοξενίας των νησιών, ειδικά ειδικούς εμβολιασμούς για τους τούντες άσυλο. Είναι μια προσπάθεια που διαρκώς συνεχίζει. Πέρα από το σχέδιο για την υποδοχή, έχουμε και ένα νέο πλαίσιο για την μετανάστευση και το άσυλο, δηλαδή ένα νέο σύμφωνο. Και αν ναι, πώς προχωράει αυτό? Η αλήθεια είναι ότι δεν προχωράει ιδιαίτερα. Η παρούσα Προεδρία δυστυχώς δεν έχει καταφέρει να ανοίξει όλα τα κεφάλαια. Συζητάμε περιφερειακά θέματα δευτερεύουσα σημασίας
για το νέο σύμφωνο και δεν μπαίνουμε στην ουσία. Η ουσία για την Ελλάδα είναι διτή. Πρώτον, χρειάζεται το νέο σύμφωνο να προβλέπει δράσεις για τη μείωση του μεγέθους του μεταναστευτικού προβλήματος και δεύτερον, να έχει μηχανισμό έμπρακτης και υποχρεωτικής αλληλεγγύης. Δεν έχει γίνει καμία πρόοδος στο θέμα του μηχανισμού αλληλεγγύης και αν αυτό δεν επιληθεί, πολύ φοβάμαι ότι στα περιφερειακά κεφάλαια του νέου συμφώνου δεν θα υπάρξει πρόοδος, καθώς όλα τα κράτη-μέλη κρατάνε και περιμένουν την συζήτηση στο μέγα γεωσιώδες θέμα της αλληλεγγύης. Mm-hmm. Εμείς ξεκάθαρα ως χώρες της πρώτης υποδοχής δεν μπορούμε να σηκώσουμε μόνοι μας το βάρος αυτής της κρίσης και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να ξαναζήσουμε ένα 2015. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι το οποίο είναι ιδεολογικό και ιδεολογικό μάλλον και έχει και μια κοινωνική προσέγγιση που ξεπερνά και το θεσμικό ρόλο και έχει και μια προσωπική έτσι εκδοχή. Αναφέρομαι στο κομμάτι της συζήτησης που έχει ανοίξει για το δημογραφικό, για το διαγενειακό, για μια χώρα όπως η δική μας που δυστυχώς γερνάει και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς θα βλέπατε το ενδεχόμενο με την ένταξη προσφύγων και μεταναστών να υπήρχε η συμβολή τους, δηλαδή σε μια κοινωνία που εντάσσονται, προσφέρουν και αλλάζουν θετικά τους όρους αυτούς και στο δημογραφικό. Πώς το βλέπετε αυτό το ενδεχόμενο? Είναι μια μεγάλη πραγματικότητα ότι το δημογραφικό αποτελεί το νούμερο ένα πρόβλημα της Ευρώπης. Και δεν φαίνεται να υπάρχει καμία τάση αλλαγής της ροπής. Mm-hmm. Δηλαδή το δημογραφικό φαίνεται ότι θα μείνει εδώ για τις επόμενες δεκαετίες. Αυτό σημαίνει ότι πράγματι χρειαζόμαστε στήριξη του πληθυσμού από μετανάστες. Αλλά δεν μπορούμε να στηρίξουμε σε αυτούς που επιλέξαν να μπουν παράνομα στη χώρα μας. Έχω ένα ιδεολογικό θέμα όχι με τους μετανάστες, με την παράνομη μετανάστευση και τους λαθροδιακινητές. Θεωρώ ότι η χώρα μας θα έπρεπε να δώσει περισσότερες νόμιμες άδειες. Νομοθετήσαμε πρόσφατα, πλέον υπάρχει ένα πρόγραμμα πενταετούς άδειας παραμονής για εργάτες γης. Και θα δώσουμε περισσότερα τέτοια προγράμματα ώστε να προσελκύσουμε εργατικό δυναμικό, δεξιότητες μέσω της μπλε κάρτας που ψήφισε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως κανονισμός, ώστε να έρθουν στην Ευρώπη άνθρωποι με δεξιότητες. Έχουμε προγράμματα τα οποία προσελκύουν επενδυτές, όπως παραδείγματος χάρη το πρόγραμμα Golden Visa, που θέλω να σας πω ότι από το 2013 μέχρι σήμερα έχει φέρει στη χώρα μας 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι πολύ μεγάλη επίπτωση στην εθνική οικονομία από το πρόγραμμα Golden Visa. 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσει σε εκείνη την περιουσία. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε περισσότερα στην προσέλκυση νομίμων μεταναστών ή όταν μιλάμε για πρόσφυγες, στα πλαίσια δικών μας επιλογών να ανοίξουμε γέφυρες. Δεν θα χαρίσουμε στους λαθροδιακινητές το δικαίωμα να επιλέξουν ποιος θα ζήσει στην Ευρώπη. Σε αυτό εγώ είμαι ιδεολογικά απολύτως αντίθετος. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον ότι κλείνουμε με ένα συμπέρασμα αυτή τη συζήτηση και με μια προοπτική και τις επόμενες μέρες. Θέλω κύριε Μηταράκη να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να ευχαριστήσουμε εννοείται και τους διοργανωτές. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.